Η χάραξη του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, ο τρόπος χρηματοδότησής του και τα χρονοδιαγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και του Ηρακλειώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη. Ο Υπουργός κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι παρέδωσε στη νέα κυβέρνηση μία μολυβιά στο χάρτη της Κρήτης, προκαλώντας την αντίδραση του κρητικού βουλευτή. Μας παραδώσατε μια μολυβιά στο χάρτη της Κρήτης, την οποία ονομάζεται έγκριση χάραξης. Δεν υπάρχει λοιπόν καν χάραξη για τον ΒΟΑΚ και μας λέτε ότι από εδώ θα περνάει ο ΒΟΑΚ. Αναφέρεται πολλές φορές, σήμερα άκουσα τη φράση, η καινούργια φράση αυτή, μολυβιά στο χάρτη της Κρήτης. Προμηνών, πριν τριών-τεσσάρων μηνών, κατά τη διάρκεια των πραγματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, αναφέρεται για μια ιδέα και ένα σκίτσο. Η χάραξη η οποία υπάρχει θα παραμείνει ίδια? Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει συγκεκριμένη χάραξη. Και μιλάω και με την ιδιότητά μου ως πολιτικού μηχανικού. Συγκεκριμένη χάραξη. Θα ακολουθήσετε την ίδια? Διότι αν ακολουθήσετε την ίδια, προφανώς ούτε πρόχειρη, ούτε σκίτσα, ούτε ιδέες είναι. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο Χάρης Μαμουλάκης, που κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό για τα χρονοδιαγράμματα, το βασικό σχεδιασμό και για το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να ακυρώσει τους εν εξελίξει διαγωνισμούς και αν θα προκηρύξει το σκέλος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αν σκοπεύετε να ακυρώσετε τον εν εξελίξει διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση παραχώρηση του σκέλους του ΒΟΑΚ Χανιά Χερσόνησος. Δεύτερον, αν σκοπεύετε να ακυρώσετε τον εν εξελίξει διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση δημοσίου ιδιωτικού τομέα του σκέλους ΒΟΑΚ Χερσόνησος, του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη. Τρίτον, αν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην προκήρυξη του σκέλους του έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος ως τυπικό δημόσιο έργο. Και τέταρτον, ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός της νέας κυβέρνησης για το ΒΟΑΚ και σε τι χρονοδιάγραμματα, αυτό είναι κρίσιμο αρκετά και για όλους στην Κρήτη, προσβλέπετε για την ολοκλήρωση αυτού του πολύπαθου και έργου? Αν εμείς κάτι παραλάβαμε από την κυβέρνησή σας, είναι κατ' ουσίαν έναν διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επαναλαμβάνω, ένας διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον οποίο δεν υφίσταται καμία μελετητική ωριμότητα, έχουμε κάποιες προμελέτες, και κανένα ενδεικτικό περιεχόμενο του έργου. Απάντηση στον Υπουργό Κώστα Καραμαλή, που σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κρήτη, έδωσε από το Ρέθυμνο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, που αναφέρθηκε και στο θέμα των διοδίων. Τα διόδια δεν αποτελούν ταμπού, δήλωσε ο Ρεθυμιώτης Υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ενώ στάση αναμονής επιλέγει να κρατήσει ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Εγώ θα κατέβω στην Κρήτη και θα αποκαλύψω τι ήταν αυτό το οποίο πραγματικά εννοούσατε. Γιατί λέγατε σύμβαση παραχώρησης και μετά λέγατε δεν θα βάλουμε διόδια. Λοιπόν, το έργο αυτό δεν έχει γίνει επί τόσα χρόνια, διότι δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Επομένως, πριν λέμε λόγια του αέρα, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να πει πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Παγκύνως γνωστό ότι η δέσμευση και ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν για μία ενιαία παρέμβαση στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης με τρία κομμάτια τα οποία θα είχαν διαφορετική χρηματοδότηση με βιώσιμο τρόπο και βεβαίως σε κάθε περίπτωση με την εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν διόδια για τους μόνιμους κατοίκους της Κρήτης. Υπήρχε μία πρόβλεψη να υπάρχουν διόδια, αλλά για τους περιστασιακούς επισκέπτες του τόπου. Το θέμα των διόδιων είναι κάτι το οποίο, έχω πει κατά επανάληψη, δεν αποτελεί ταμπού. Αν είναι η μοναδική λύση προκειμένου να γίνει αυτό το έργο, θα είναι από αυτά τα οποία θα εξετάσουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι οριστικό. Είναι ένα από αυτά τα οποία εξετάζουμε ως κυβέρνηση και πολύ σύντομα, όπως έχω πει, και εγώ και ο κύριος Καραμαλής θα κατέβουμε στην Κρήτη και θα κάνουμε συγκεκριμένες εξαγγελίες. Περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια του κυρίου Καραμαλή και την αρχιτεκτονική και μετά θα κάνω το δικό μου σχολιασμό. Την ίδια ώρα η περιφέρεια Κρήτης πρημοδοτήθηκε με επιπλέον 10,04 εκατομμύρια ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη 2014-2020. Το κονδύλι θα προσθεθεί στο συνολικό ποσό που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή οδικών τμήματων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Κρήτης.